Πολιτικές κινήσεις έχει ξεκινήσει στη Λιβύη Αλίφα Χάφταρ, που τις τελευταίες εβδομάδες συνεχίζει τον μπαρά συναντήσεων που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 μήνες. Σήμερα στη Βεγγάζη, ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ συναντήθηκε με τον Βρετανό υποστράτηγο Τζιμ Μόρις και τη Βρετανίδα πρέσβη στη Λιβύη, Κάρολαϊν Χέντραλ, σε μια συνάντηση που έρχεται αμέσως μετά από αρκετές άλλες, με μερικές από αυτές να είναι και αρκετά σημαντικές. Το Σάββατο στη Βεγγάζη, ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο γενικός δηλαδή διοικητής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, γνωστού και ως LNA, συναντήθηκε με τον Φατί Μπασάγκα, τον οριστέντα υπουργό του Λιβυκού Κοινοβουλίου, τον οποίο βέβαια δεν αναγνωρίζει Τρίπολη. Δημοσιεύματα από τον Λιβυκό Τύπο αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, Μπασάγκα και Χάφταρ συζήτησαν γύρω από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του πολιτικού ζητήματος, αφήνοντας όμως υπόνοιες και για παραπάνω συντονισμό μεταξύ των δύο ανδρών κόντρα στην Τρίπολη. Δεν είναι τυχαίο από ό,τι φαίνεται ότι αμέσως μετά τη συνάντησή τους, ο Μπασάγκα επέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη για τη στήριξή τους στην παράνομη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Αμπτέλ Χαμίτ Μπεϊμπά, το συντονισμό τους μαζί της τη διεξαγωγή των εκλογών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπασάγκα. Με βάση τελευταίες εξελίξεις, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον MSHD ότι ο Χαλίφα Χάφταρ τελευταία ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πολιτικό του αποτύπωμα στη Λιβύη, ίσως να έχουμε αρκετές εξελίξεις πάνω στο λιβικό ζήτημα το 2023. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κάτω από το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, εγγραφή στον MSHD και να δείτε αν το καμπανάκι είναι ενεργοποιημένο για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και μέσω του site μας, mshd.gr.